Κύριε Σοφιανέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα. Κύριε Σοφιανέ, άκουσα τον γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος είπε ότι να μην λειτουργούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ούτε κλειστές δομές, ούτε ανοιχτές κλπ. Και προφανώς εννοεί να μην υπάρχουν εκεί μετανάστες εγκαταστημένοι σε αυτόν τον αριθμό. Πώς όμως θα γίνει αυτό και ποια, αν έχετε κι εσείς μια διαφορετική πρόταση για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου πια προβλήματος? Έχουμε πρόταση από την στιγμή που ξεκίνησε ο διπλός εγκλωβισμός στα νησιά, από το Μάρτιο του 2016, με την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που εξαναγκάζει κυριολεκτικά αυτούς τους ανθρώπους να μένουν στα νησιά και να καταθέτουν αίτηση ασύλου. Εάν θεωρείτε ότι θα έχουμε δεδομένη αυτή την πολιτική, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, θα έχουμε δεδομένο το Δουβλίνο και τις συνέπειες που φέρνει και μετά θα καταθέτουμε προτάσεις να το διαχειριστούμε, εμείς αρνούμαστε αυτή την πολιτική. Θεωρείτε ότι είναι το πρόβλημα κυρίως ευρωπαϊκό, τον τρόπο που αντιμετωπίζει εκεί η Ευρώπη? Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Η πολιτική εγκλωβισμού είναι αυτή που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα στρατόπεδο 100.000 εγκλωβισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση ασύλου στη χώρα προορισμού. Αυτό τους το απαγορεύει. Αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η λογική ότι με την καταστολή θα αντιμετωπίσουμε και θα αποκόψουμε τις ροές έχει αποτύχει. Άρα λοιπόν σήμερα αυτό που πρέπει να επιτάξουμε στην πάλη είναι ότι στα νησιά δεν μπορεί να υπάρχει κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 7.000 πλάς. Αυτά σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία. Καμιά δομή πολύμινου εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων. Πρέπει από τα νησιά άμεσα να προωθούνται στην υπηρετική χώρα και εκεί με τη φροντίδα του κράτους και όχι των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί είμαστε οι πρώτοι που αναδείξαμε αυτό το θέμα από το 2015 που ξεκίνησαν οι ροές, με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη της κυβέρνησης, των Υπουργείων, αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν την πρώτη φροντίδα και να ταξιδεύουν στις χώρες προορισμού. Πρέπει να εξαναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κατά αναλογία αυτόν τον κόσμο. Και φυσικά όσοι θεωρούν την Ελλάδα σαν χώρα προορισμού, αυτός ο κόσμος με ανθρώπινους όρους, με όρους που υπαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο, να αντιμετωπίζεται το αίτημά του και να προσπαθούμε να μπει στην ζωή στη χώρα μας. Τώρα θέλω κύριε Σοφιανέ να έχουμε και ένα σχόλιο σας για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ιδίως για αυτή τη νέα δήλωση Ερντογάν, ότι στα Ίμια δεν είχαμε φέτος επεισόδια εντός εισαγωγικών, διότι η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε να μην γίνουν εκεί εκδηλώσεις με αφορμή τη μαύρη επέτειο της απώλειας των τριών αεροπόρων. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται κατανοητό ότι είναι ένα ακόμα βήμα στην πολιτική της Τουρκίας, πάγια πολιτική γκριζαρίσματος του Αιγαίου, αμφισβήτηση της κυριαρχίας πάνω σε νησιά και νησίδες που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο μιας τέτοιας αμφισβήτησης με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, και φυσικά είναι ένα ακόμα βήμα σε μια επικίνδυνη πολιτική η οποία δια της διολίσθησης οδηγεί στη συνδιαχείριση, οδηγεί στη Χάγη, ουσιαστικά νομιμοποιώντας όλες τις διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης. Θεωρούμε ότι σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα καλέσματα των συμμάχων μας, του κυρίου Τραμπ, των υπόλοιπων συμμάχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που λέει λύστε τις διαφορές σας με την Τουρκία. Και εδώ υπάρχουν φυσικά και πολλές δηλώσεις και κυβερνητικών στελεχών αλλά και στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης που σπρώχνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι μια επικίνδυνη τέτοια πορεία. Θεωρούμε ότι η πολιτική που έλεγε ότι το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ, η διεύρυνση της αμυντικής, υποτίθεται αμυντικής, της επιθετικότατης συμφωνίας της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ένα μέτρο προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτή η πολιτική, αυτά τα επιχειρήματα καταραίουν. Είναι φανερό ότι χωρίς απεγκλωβισμό από αυτή τη συμμαχία των λύκων που λέγεται ΝΑΤΟ και φυσικά από τις δεσμεύσεις που προέρχονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση της απαραίτητης φιλίας που πρέπει να υπάρχει με τον τουρκικό λαό.
Κύριε Σοφιανέ, έρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5% το 20 και άλλο 7,5% το 21. Υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει το ΚΚΕ την πρόταση αυτή στη Βουλή? Αυτά που δεν έκανε όσο ήταν κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Αξιόγλου θέλουν τώρα να τα απαιτήσουν από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τα απαιτούσαμε και από τη δική τους κυβέρνηση και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι χωρίς περιόδους κλιμάκωσης πρέπει να πάει εδώ και τώρα ο κατώτατος μισθός στα 7,51 σαν βάση για μια επιθετική διεκδίκηση στην υποτιθέμενη κανονικότητα, όπως μας λένε, που μπαίνει η οικονομία. Άρα αυτό... δεν θα πείτε ναι σε μια πρόταση που είναι ένα πρώτο βήμα για να επιτευχθεί και ο στόχος που λέτε εσείς? Εμείς σας ξαναλέω, διεκδικούμε και απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και τώρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία τον κατώτατο μισθό να πάει εκεί. Η λογική που λέει ότι υλοποιώντας τον νόμο Αξιόγλου Βρούτσι, τον νόμο δηλαδή που κατάργησε την Γενική Συλλογική Σύμβαση και καθορίζει η κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό, εμείς παλεύουμε να καταργηθεί αυτός ο νόμος και διεκδικούμε ότι εδώ και τώρα πρέπει, αν θέλετε, και στο όνομα της περίθυμης κανονικότητας, όπως σας είπα, που υποτίθεται η οικονομία πάει καλά για τα κέρδη των λίγων, πρέπει να πάει ο κατώτατος μισθός στα 7,51 και πρέπει φυσικά αυτό να συνδυαστεί με μια πολιτική που αποσαρθρώνει μνημονιακούς νόμους που συνεχίζουν να είναι σε ισχύ και κατοχυρώνει βήμα το βήμα τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό επιδιώκουμε και με την πρώην ημερησίας συζήτηση, μάλλον με την ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, ναι, που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας. Για την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Τώρα, δεν ξεχνώ ότι έχετε και τον ρόλο σας στο Δήμο της Αθήνας, όπου είστε επικεφαλής, ναι, όπου είστε επικεφαλής εκεί της Λαϊκής Συσπήρωσης. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ, βλέπω το ριζοσπάστη σήμερα ότι έχει πρώτο θέμα το θέμα των σκουπιδιών. Και θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το θέμα αυτό στην Αττική. Και μαζί με αυτό τα καζάνια, τα οποία, ναι, είναι κίνδυνος για τη ζωή κυριολεκτικά και όχι μόνο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην Δυτική Αττική και ειδικά στην περιμετρική του Πειραιά. Κερατσίνη, Δραπετσόνα και λοιπά. Δραπετσόνα, ναι. Πέραμα, έχουμε ατυχήματα. Πρόσφατο είναι το ατύχημα σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στη Motor Oil και θεωρούμε ότι είναι προκλητική η απόφαση που πήρε ο κύριος Πατούλης μαζί με τον γνωστό Τζίμερο να απορρίψει την πρόταση που έκανε η Λαϊκή Συσπήρωση στην περιφέρεια χτες, ώστε να απαγορευτεί με την κατάσταση συγκεκριμένης εταιρείας σε μια τεράστια έκταση στην περιοχή αυτή της Δραπετσόνας και Ρατσινίου. Τώρα, όσον αφορά τα σκουπίδια, θεωρούμε ότι το παιχνίδι που παίζεται είναι στημένο. Ήδη έχουν συμφωνήσει για επέκταση της χωματερής στην Φυλή. Ήδη η Δυτική Αθήνα, η οποία έχει επομιστεί όλο το βάρος, θα συνεχίσει να το επομίζεται. Γι' αυτό και υπήρξε και η εισαγγελική παρέμβαση που ζητήσαμε από τους δημοτικούς και περιφερειακούς μας συμβούλους στην περιοχή. Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι θα πάει πού αυτό το θέμα? Θα υπάρξει κάποια λύση και προς ποια κατεύθυνση με το θέμα των σκουπιδιών? Ακούμε χρόνια ότι πρέπει να κλείσει η Φυλή, αλλά οι γνωρίζοντες λένε ότι αν κλείσει η Φυλή, όταν δεν έχουν δημιουργηθεί άλλες υποδομές σε άλλες περιοχές ή σε άλλους δήμους πιο περιφερειακά, δεν θα υπάρξει κανένα έκρηξη στην Αθήνα στα σκουπίδια. Ωραία να το λες, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να συμβεί. Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, υπάρχουν τα εξής. Διαμορφώνουμε την πολιτική τους δεδομένα και μετά μας κάτι, λένε... Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή και δεν σας ακούμε, ναι, καλά. Λέω, ναι, ναι. Διαμορφώνουν και με το θέμα των σκουπιδιών δεδομένα και μετά μας λένε, ρε παιδιά, αυτά είναι τα δεδομένα, τι να κάνουμε. Εδώ και 4 χρόνια η κυρία Δούρου θα έκλεινε τη Φυλή και θα έπαιρνε μέτρα. Αυτή η συζήτηση πόσο θα τραβήξει? Πόσες γενιές ακόμα δηλαδή θα ζούνε με τις συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται γύρω από το θέμα των σκουπιδιών? Μπορούμε να δεχτούμε συζητήσεις στον αέρα για τις 4 ζώνες ανακύκλωση και όλα αυτά που λέγονται? Ή μπορεί ο Αθηναίος να πει ότι καλυτέρευσε η ζωή μου επειδή πιλωτικά πλένονται κάποιες πλατείες καθημερινά, όταν το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι εδώ, όταν η ανακύκλωση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες, όταν οι ιδιώτες έχουν μπει στα γεμάτα και έχουν μπει στα γεμάτα για να βγάλουν κέρδος από την πίσνα που λέγεται σκουπίδι? Αυτά λοιπόν τα δεδομένα εμείς δεν τα δεχόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική, τι να κάνουμε?
τι να κάνουμε αυτό, τι να κάνουμε εκείνο, θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα γίνουμε διαχειριστές κυριολεκτικά μιας πολιτικής εχθρικής, τοξικής, η οποία πιέζει την καθημερινότητα του λαού μας. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη πρέπει να δώσουν λύση, όχι φορτώνοντας το πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι το τραβάν. Γιατί δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν μπορεί να γίνεται σε επίπεδο ενός Δήμου ή μιας μόνο περιφέρειας. Γιατί η ανάδειξη της πλευράς ότι δεν μπορεί τα σκουπίδια του ενός τρίτου του πληθυσμού ο οποίος βρίσκεται στην Αττική να πηγαίνουν κατά ανάγκη μόνο εντός της Αττικής. Γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες να υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Μάλιστα. Απ' την άλλη, αυτά σας ξαναλέω, αυτοί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που συνεχίζουν την ίδια πολιτική, επιβαρύνουν την καθημερινότητα του κόσμου και σου λέει και τι να κάνουμε μετά. Να τελειώσουμε ζητώντας ένα σχόλιο, γιατί σήμερα υπάρχουν και οι συγκεντρώσεις από δημοσπονδίες για τα εργατικά κέντρα για το ασφαλιστικό, με προετοιμασία μιας απεργίας που έχει εξαγγελθεί για τις 18 του Φλεβάρη. Έχει αποφασίσει η ΑΔΕΔΗ και το ΕΚΑ στις 18 Φλεβάρη και πιστεύουμε ότι δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες θα κάνουν δική τους υπόθεση την ανάγκη να καταδικαστεί αυτή η πολιτική στο ασφαλιστικό. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα ψέμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φέρνει και τίποτα τρομερό με το ασφαλιστικό και ότι υποτίθεται θα υπάρχουν και αυξήσεις. Κυριολεκτικά η κυβέρνηση με αυτό το νόμο όχι μόνο παγιώνει το έγκλημα που έγινε, αλλά το διαφημίζει. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Βρούτσης στη Βουλή. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε το έργο Λοβέρδου Κατρούγκαλου με τον νόμο Βρούτση. Δηλαδή τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις ισοπαίδωσαν ασφαλιστικά δικαιώματα, μείωσαν και θεώρησαν δεδομένη τη μείωση της σφαγή των συντάξεων. Είναι πρόσφατη, νομίζω χτεσινή, και η απόφαση του Βουλίου Επικρατείας για το 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο, ότι νομιμοποιείται αυτή η σφαγή και ότι λένε στους εργαζόμενους, τους σημερινούς εργαζόμενους και φυσικά τους σημερινούς συνταξιούχους, ότι αυτή είναι η κατάσταση, ας αρκεστείτε με αυτά. Όταν όλοι γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2020 προβλέπονται πάνω από 200 εκατομμύρια λιγότερα να δώσει το κράτος για τις συντάξεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά το μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Καλημέρα, κύριε Σοφιανό. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.